Καλησπέριτος, καλησπέριτος, τι λέει ρε τσακαλέ, ελπίζω όλοι μα όλοι να είστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Σήμερα θα κάνω ένα παράξενο challenge. Το challenge μου δεν θα είναι να πάρω κορώνες, αλλά θα είναι να γίνω από ό,τι βλέπετε ένας σούπερ ήρωας. Τι θα κάνω δηλαδή? Όποιον παίχτη βλέπω μέσα στο Stamp Guys να χτυπάει άλλους παίχτες, θα πηγαίνω και θα τον προστατεύω, χτυπώντας τον παίχτη που χτύπησε τον άλλο παίχτη. Καταλάβατε? Γιατί ακόμα δεν έχει πατήσει like και subscribe? Μα δεν γίνεται, πάμε για 26.000 που είναι ο επόμενος μου στόχος. Έκανα σχεδόν 24ωρο live. Ναι, κοιμήθηκα και ένα 5ωρο, η αλήθεια είναι, αλλά το live έμεινε ανοιχτό. Ευχαριστώ όσους μπήκατε να μου δείξετε τη στήριξή σας, να μου κάνετε παρέα. Κάποιοι μείνατε ακραία ώρα μέσα για μου κάνατε παρέα. Φένγια. Εδώ θα γίνουν πάρα μα πάρα πολλά χτυπήματα, άρα θα έχω το νου μου. Πώς τα έχουν ανοίξει έτσι, ρε? Νομίζω δεν μπορώ να έχω και τόσο το νου μου. Όπα, αυτό χτύπησε! Θα το έχω το νου μου. Τον είδα, χτύπησε παίχτη. Να του είναι ακριβώς μπροστά μου! Αλλά δεν έχουν ανάψει ακόμα τα special emote. Δεν μπορώ να το χτυπήσω ακόμα. Αλλά σίγουρα αν περάσει το τελικό του, τη φυλάω. Έχω το νου μου. Ήρθε ο Σάρκας ο ήρωας να σώσει από τους τοξικούς παίχτες. Είναι ο στόχος μου εκεί. Είμαι ένα σούπερ ήρωας. Ξαναχτυπάει! Είναι full toxic. Πού είναι? Κάτσε, γιατί πέραν και λίγα άτομα. Λες να μην πέρασε. Δεν πρόλαβα να το χτυπήσει. Το χτύπησε ένας άλλος. Δεν πέρασε. Εδώ κι αν γίνεται χαμός. Πρέπει να σώσω πολλούς εδώ. Και γιατί είναι κι άλλος ένας ήρωας μέσα. Σε αυτό εδώ το map δεν χωράνε δύο ήρωες. Είμαι ο μοναδικός ήρωας. Ο Σάρκας super hero. Λοιπόν, για να δούμε. Πρέπει να προσέχω και εμένα. Ωστε έτσι σούπερ ήρωα, ε! Είσαι μπουνίτσα σούπερ ήρωα. Α, μη φεύγεις! Γενικά στα fight, καμιά φορά το λούζω άπειρα. Λοιπόν, κάνει μπουνιά. Γιατί? Όχι! Φαντάζεστε να μείνω εγώ και σούπερ ήρωας μέσα. Την έκατσε? Όχι! Έχουμε fight με το σούπερ ήρωα. Για να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος σούπερ ήρωας. Λούζει την μπουνιά του. Επιστροφή. Κοιτάξτε πως είναι ένα δύσκολο fight στο Stamp Guys. Γιατί νομίζετε ότι όσοι έχουμε μπουνιές, δεν περνάμε δύσκολα. Έκανε μπουνιά σε fail ώρα. Σούπερ πατς την ώρα που είναι με την πλάτη! Ναι ρε φίλε! Ο σούπερ ήρωας, ο Σάρκας Babes. Ο καλύτερος σούπερ ήρωας στο Stamp Guys. Δεν πειράζω κανέναν, αν δεν με έχει πειράξει κάποιος, δεν το πειράζω. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρουν οι κορώνες πλέον. Γιατί έχετε γίνει πολύ toxic κάποιοι στο Stamp Guys. Δεν με νοιάζουν καν εμένα οι κορώνες. Με ενδιαφέρει να βγαίνει ωραίο content για το κανάλι. Έχω μείνει εγώ η κοτούλα για ένα πασχαλινός λαγός. Βέβαια θα προσέχουμε για τους toxic. Πες να μην έχουν τα παιδιά κάποιο special emote, αλλά θα προσέχουμε. Είμαστε όλοι εδώ. Κάνω dive πάνω τους και. Όχι! Κάνω dive πάνω τους και γλιστρά. Μου είναι πάρα πολύ απλό να δώσω μια μπουνιά στο λαγό, ειδικά αν δεν το έχει, αλλά δεν θα το κάνω. Α, έχει αγκαλίτσα. Άρα, εφόσον έχει αγκαλίτσα και προσπάθησα μου τι κάνει, προσπάθησε να εμποδίσει το σούπερ ήρωα να κάνει τη δουλειά του. Και εγώ πάρα πολύ όμορφα και ωραία πήρα την κορώνα και όχι μόνο, κάθε toxic player τον έστειλα στο σπίτι. Καλά, έναν δεν τον έστειλα γιατί δεν πρόλαβα γι' αυτό. Επειδή δεν μου αρέσει καθόλου αυτό εδώ το map, βέβαια εγώ δεν δικαιούμαι να χτυπήσω αν δεν χτυπήσει κάποιον άλλον παίκτη. Έτσι, να ξέρετε, έτσι είναι το challenge. Ή αν δεν προσπαθήσει να χτυπήσουν το σούπερ ήρωα, δηλαδή εμένα. Εμένα εννοώ σούπερ ήρωα, έτσι. Επίσης, να εκμεταλλευτώ αυτό το σημείο γιατί δεν μου αρέσει καθόλου αυτό εδώ το map, μα καθόλου. Απλά το κάνω τώρα μηχανικά, αν και πρέπει να το παρακολουθώ. Είμαι σούπερ ήρωας, πρέπει να το σώσω. Το σώσα. Τι ήθελα να πω? Μου λέτε Σάρκα, κάνε μόνο Stamp Guys. Παιδιά, δεν γίνεται να κάνω μόνο Stamp Guys, γιατί εγώ προσωπικά βαριέμαι να κάνω μόνο Stamp Guys. Το ξέρω ότι βλέπετε μόνο Stamp Guys, αλλά όσοι μπορείτε και θέλετε και γουστάρετε, θέλω να ρίξετε και μια ματιά στα άλλα βιντεάκια που κάνω. Δεν λέω με το GTA, οκ, okay, το GTA μπορεί να το καταλάβω, μπορεί να μην σας αρέσει. Κομπλέ. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Με χτύπησε. Αυτός ο Ninja τόλμησε να χτυπήσει ένα σούπερ ήρωα. Σκεφτείτε όμως ότι αν φύγει το Stamp Guys από τη μόδα, που είναι τα μόνα μου βιντεάκια που πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, τι θα εγώ. Δεν θα μπορώ να κάνω αυτό που αγαπάω, να αναπτύζω τον εξοπλισμό μου και γενικότερα να παίρνω τους καφέδες μου και να συντηρούμε από αυτό. Γι' αυτό και προσπαθώ γενικότερα και από άλλα γκέιμάκια που κάνω βιντεάκια, εννοώ από άλλα γκέιμάκια, να προσπαθήσω να τα κάνω όσο πιο διασκεδαστικά γίνονται. Μπείτε να τα δείτε, αν δεν σας αρέσει κάτι, να αλλάξω κάτι, δεν ξέρω, κάτι στο σχολιασμό μου. Δώστε τους μια ευκαιρία όσοι μπορείτε, όσοι το κάνετε ήδη. Πραγματικά σας ευχαριστώ γιατί με βοηθάτε στον ψυχολογικό τομέα. Εν τω μεταξύ, ξέχασα να κάνω αυτό που πρέπει. Αυτό το map εδώ δεν μου αρέσει, αλλά βοηθάει όταν πρέπει να γκριντάρεις και να μαζεύεις βιντεάκια, όπως με τους λαγούς που έχω κάνει, όπως με τις μπανάνες τότε που δίναν skin. Θέλω να ασχοληθώ λίγο με τα κέρματα να περάσω, αλλά είμαι πάρα πολύ καλός εδώ να μαζεύω κέρματα. Στο challenge έβγαινα πρώτος σχεδόν εδώ. Και εδώ, όχι πάντα δεύτερος, τρίτος. Πάντα έρχομαι εδώ σχετικά. Sorry bro, συνήθεια. Δεν πρέπει να χτυπάς ένα, αλλά όχι! Αυτόν τον ninja θέλω να το σαπίσω όμως. Είναι επειδή με χτύπησε πριν. Είμαι ο σούπερ ήρωας που χτύπησε πριν. Έλα ρε βόμβες, όλες σε μένα έρχονται. Είναι λίγο βαρετό αυτό, άρα έφυγε ο Ninja από εδώ, δεν ξέρω που πήγε. Δεν μπορώ τώρα εδώ να παρακολουθώ αν χτυπάνε κάποιον, γιατί πρέπει να είμαι στο grind. Πείτε μου, αν ήρθε κάποιος στο live που έκανα μέχρι να πάμε 25.000, πώς σας φάνηκε αυτή η φασούλα που ξεκίνησε full αυθόρμητα, δεν ήταν σχεδιασμένο. Και παρόλο που δεν ήταν σχεδιασμένο, δεν είχα πώς θα πάει στο μυαλό μου, ενώ πώς θα το κάνω, τι θα κάνω, αν θα κοιμηθώ, αν δεν θα κοιμηθώ και όλα αυτά. Τελικά πήγε κομπλέ. Και σας ευχαριστώ, φτάσαμε και το στόχο μας. Κάποιοι φεύγανε μετά, μου λέγανε τα σάρκα δεν πήγε.
πήγες, εγώ είχα πάει και ήξερα ότι όταν παραμείνει και το live κιόλας, δεν ξέρω αν έχει βγει στο YouTube, γιατί το επεξεργάζεται και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει και να βγει κιόλας. Είναι πάρα πολλές ώρες, παιδιά, να επεξεργαστεί στο YouTube. Μαζέψαμε τα κέρματά μας και περάσαμε σε ακόμα ένα μετρήσιμο τελικό. Για να δούμε. Νομίζω φύγα μόνοι του οι Ninja. Μάλιστα, δεν ξέρω τώρα κάποιον ποιο μπορεί να χτυπάει, αλλά θα το δούμε σε αυτόν τον μετρήσιμο τελικό. Χάνει η drop και δεν μπορώ να προστατέψω κανέναν, ναι. Δυστυχώς εδώ. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι το κόλπο που ξέρω για να πάρω κορώνα. Φεύγουμε κάτω. Καλά, μπορεί και να μην πετύχει. Αλλά όποιο είναι κάτω, είμαστε κάτω, είμαστε κάτω. Και αρχίζουμε και γινόμαστε χαλαστές πατώματος. Για να μην έχουν τίποτα να πατήσουν. Εντάξει, είμαι υπερήρωας, αλλά πρέπει να παίρνουν και καμιά κορώνα. Βέβαια, αν δω κάποιον πραγματικά να χτυπάει κάποιον άλλον, θα πάω να του την μπουμπονίσω. Βλέπω κάτι σκιές από πάνω μου. Πράγμα που δεν μ' αρέσει καθόλου. Αρχίζουμε και χαλάμε τα πάντα. Όταν προσγειώνονται, δεν θα έχουν που να πάνε. Όπα. Όπα. Όπα, καρδιά μου. Ισορρόπα. Έχουμε ήδη ένα τέτοιο από εδώ. Ένα γενό. Είναι ήδη ένα κάτω. Πού θα πάνε οι υπόλοιποι? Πού θα πάνε οι υπόλοιποι? Ωραία, είναι εκεί. Και έπεσα μόνος μου, δεν πειράζει. Καλώ στην Ντέζι. Ντέζι, έλα εδώ. Ρωτάνε τα παιδιά για σένα. Έλα εδώ, έλα εδώ. Μου άνοιξε την πόρτα και μπήκε. Έλα εδώ, έλα εδώ γρήγορα. Έλα, έλα. Ντέζι, έλα εδώ. Έλα εδώ, αγάπη μου. Κοίτα, δεν έρχεται, ρε. Περιμένετε να τη φέρω εγώ. Στην Ντέζι που άνοιξε την πόρτα μου, μύρισε το μικρόφωνο. Θε να γίνει YouTuber. Θε να γίνει YouTuber. Παιδιά, κάντε subscribe πολύ στο Σάρκα ή το καλύτερο YouTuber. Δεν κάνει αυτό στη φωνή μου. Από πότε έχεις να έρθει εδώ? Από GTA San Andreas. Λοιπόν, δεν είδα κάποιος το πήρε. Πάμε και για το τελευταίο γκέιμάκι. Πάμε να σώσουμε παίκτες. Είναι και τι map θα μου βγάλει. Δεν βολεύει σε όλα τα map να σώζω παίκτες αυτό. Η Ντέζι μυρίζει τα μικρόφωνα τώρα, ρε. Θα σε κάνουμε YouTuber. Θα γίνεις YouTuber. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Τον τελευταίο καιρό δεν άραζε μαζί μου. Τώρα κάτι έχει πάθει. Νιώθει μοναξιές. Και είναι στα πόδια μου τώρα. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα παίζω καλά με την Ντέζι στα πόδια μου. Η μπανάνα χτύπησε κάποιον και έπεσε. Έφαγε κάρμα. Είμαι ο ήρωας που θα έδινε το κάρμα στην μπανάνα. Μπανανουλά. Μη περάσεις, μη περάσεις. Κλωτσιά πάλι, δεν το πρόλαβα. Μπανάνα, δεν σε προλαβαίνω μέχρι να ανοίξω τα σπεσάλι μου. Πάμε από εδώ. Είναι από εδώ, κάνει boost. Μπανάνα, υπάρχει ο super ήρωας πλέον στο Stumble Guys. Πείτε μου στα σχόλια αν σας άρεσε αυτή η ιδέα και γράψτε από κάτω super hero Sarkas 26. Την αφήσαμε πίσω την μπανάνα. Και ξέρεις τι. Α, περνάνε μόνο 8 άτομα, δεν μπορώ να το ρισκάρω. Θα πρέπει να πάω και στον επόμενο γύρο να σώσω κι άλλους. Δεν βολεύεσαι, αγάπη μου. Συντέζει, λέω έτσι. Προσπαθεί να βολευτεί στα πόδια μου. Ρε φίλε, κοίτα εδώ τι έβαλε για τελικό. Κοίτα εδώ τι έβαλε για τελικό. Πώς θα σώσω κάποιον? Αλλά την μπανάνα, παιδιά, την έβγαλα εκτός. Το challenge το πετυχαίνω ακραία σήμερα. Και κορώνες παίρνουμε. Ωραία, πήραμε μια κορονίτσα στην αρχή. Και κορώνες παίρνουμε, όπως αυτή που πήραμε στην αρχή. Αλλά τρέχουμε και εδώ τα ραν μας. Για χαρούλα. Δεν μπορώ να χτυπήσω κάποιον άλλον. Παίρνα, παίρνα. Οχ, τι έκανα, μπρο. Αυτή θα με χτυπήσει, το αισθάνομαι. Λοιπόν, αν πετύχει το κόλπο. Αν πετύχει το κόλπο. Ω, πήρα και boost! Ρε, μήπως είμαι pro player! Ένας pro player γεννιέται! Μου πετάνε μπανάνες οι haters! Χατέρ! Μη ζηλεύεις χατέρ! Μη ζηλεύεις χατέρ! Μη ζηλεύεις χατέρ! Ναι ρε φίλε, Sarkas baby! The top player stamp guys! Σε όλη την Ελλάδα! Κάποια στιγμή θα μπω και στους πίνακες, να το θυμάστε! Δεύτερη κολονίτσα και αποδεικνύει ότι χωρίς να είσαι toxic, βέβαια άμα χτυπήσει κάποιος ρε φίλε, θα το χτυπήσω, λογικό είναι. Αλλά χωρίς να είμαι toxic, χωρίς να χτυπήσω κανέναν άλλον, πήρα κι άλλη κολονίτσα. Δύο κορώνες σε 3 game. 375, πάμε για 400 σε κάποια φάση. Έχει βάλει νέο τροχό, έχω κάνει σορτάκι με τον τροχό. Βέβαια τώρα δεν μπορώ να τον ανοίξω γιατί πρέπει να περάσουν 7 ώρες. Και εντάξει, φαντάζεσαι, περιμένουμε 7 ώρες για τον τροχό. Όχι, ρε, πλάκα κάνει. Και έχει και αυτόν εδώ τον τροχό. Παιδιά, περιμένω το νέο map που θα βάλει nerf να γίνει χαμός. Live κανονικά το Σάββατο, παρόλο αυτό το live που έγινε το 24ωρο, να ξέρετε. Ευχαριστώ και πάλι μα πάρα πολύ που πήγαμε 25.000. Πάμε δυνατά για 26.000. Πάμε όσο πιο δυνατά μπορούμε. Κάνε subscribe αν δεν έχει κάνει και σου αρέσει αυτό το μετρήσιμο κανάλι. Γιατί μετά του 26.000 έρχεται ένα πάρα πολύ δύσκολο στόχος που πρέπει να καταφέρω και θέλω να τα πάμε με τα μπούνια μετά τις 26.000. Αλλά πάμε 26 γιατί είναι και σημαδιακό. Αν σου άρεσε το βίντεο, πάτε όσο πιο δυνατά μπορείς στο κουμπί του like μέχρι να σπάσει η οθόνη του κινητού. Όχι, εντάξει, μην το παρακάνεις. Μη μου ζητήσεις λεφτά μα την έσπασες. Τα λέμε, bye, habitos. Καλό καλογερίτος, καλό καλογερίτος. Θα πάμε 26.000, τι θα γίνει με την πάρτι μας? Γιατί είσαι έτσι? Τα λέμε, μάγκες, bye.